Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει η κοινωνία μας από τη λογική της συνωμοσιολογίας, των ψεμάτων, των λεφτόδεντρων, του σώρα, είναι τουλάχιστον τα βασικά να τα γνωρίζει. Δυστυχώς δεν τα γνωρίζει και δεν θέλει να τα μάθει. Γι' αυτό κουβαλάμε στις πλάτες μας όλοι μας την αφέλεια και τις ψευδεστήσεις πολλών συμπολιτών μας. Και όσο προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, έρχονται άλλοι και το καταστρέφουν. Όλα όσα είπε ο Περικλής για τα πανεπιστήμια μας ισχύουν. Βέβαια, δεν είπε ο Περικλής, ούτε κανείς από εμάς θα πει ότι τα πανεπιστήμια μας δουλεύουν τόσο καλά όσο θα μπορούσαν να δουλέψουν. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που καταφέρνουμε και κάνουμε, όπως και τα νοσοκομεία μας, έτσι, είναι πολύ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο θα πίστευε οποιοδήποτε ότι γίνεται και στα νοσοκομεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Έξω έχουν κάμπους. Εμείς έχουμε κάμπους στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Όταν θέλει να κάνει διάλειμμα, ας πούμε, ένας καθηγητής, βγαίνει στο lake, ας πούμε, κάθεται σε ένα παγκάκι ή στον καζόν. Εμείς άμα θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα, βγαίνουμε εκεί πέρα σε ένα ημιυπαίθριο χώρο που στάζει και επειδή δεν έχει καν, ας πούμε, σταχτοδοχεία, μας έχουν φέρει κάτι μεταλλικά, τα είδες, κάτι σαρδελόκουτα, κυριολεκτικά, μεταλλικά σαρδελόκουτα, σαρδέλες, κυριολεκτικά, που το βρήκανε, που τα έχουν αναδιασμένα σε 5-6 γωνίες. Λοιπόν, και μετά πρέπει να μπει στο αμφιθέατρο και να τους εμπνεύσεις για τη δύναμη που έχει η επιστήμη. Και αυτό είναι κρίσιμο, έτσι. Δηλαδή, και χωρίς θερμασία, το θυμάσαι, Βικτόρια. Μπράβο. Κάναμε μάθημα μια φορά, πρέπει να ήσουν παρούσα και σε εκείνο το μάθημα, έτσι. Λοιπόν, είχε μείον 3. Οι φοιτέτριες και οι φοιτητές φορούσαν διπλό μπουφάν, να μισώ, δεν το έχω ξαναδεί, διπλό μπουφάν και γάντια και σκούφους. Εγώ ήμουν με ένα σακάκι, βέβαια, με πουκάμισο, και μου λένε: μα κύριε, κρυώνει. Μου λέω: τι κρυώνει, βγάζω το σακάκι και σηκώνω τα μανίκια. Μου φαίνεται έβγαλα και το πουκάμισο και ήμουν με το φανελάκι, Λοιπόν, το μάθημα και ήταν διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Και το αντικείμενο ήταν πώς κάνεις τους ανθρώπους να είναι πιο αποτελεσματικοί δια του παραδείγματος. Βέβαια, δάγκωσα, κρύωσα εκείνη την ώρα κάπως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μάθημα έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που κάνει τεράστια εντύπωση είναι πώς η κοινωνία μας, ενώ για πολλά πράγματα αρχίζει και μαθαίνει και έτσι γίνεται ευαίσθητη, στο ζήτημα που έχει να κάνει με την οικονομία της, που είναι το κεντρικό πράγμα για τη ζωή μιας κοινωνίας, είναι στην κοσμάρα της. Δηλαδή, σήμερα σε οποιονδήποτε να πας, να του πεις, είναι σωστό πράγμα η χημική δίαιτα. Ας πει, όχι στη χημική δίαιτα γιατί χάνεις 4 κιλά, αλλά μετά παίρνεις 17. Αυτά τα ξέρουν και οι χοντρές και οι αδύνατες. Τσακ. Χημική δίαιτα όμως έρχεται ο άλλος και πάει και στην ψυχηφίζει, ας πούμε. Σου λένε ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το χρέος τι είναι, να κάνεις ένα διεθνή τσαμπουκά, να διαγράψεις τα χρέη σου. Δεν κάθεται όμως να καταλάβει ότι αμέσως μετά θα φορτώσεις μέσα σε μια πενταετία δεκαπλάσια χρέη από αυτά που και καλά με μαγκιά διέγραψες. Χημική δίαιτα θα μπορούμε να πούμε. Είναι και αυτό. Γενικότερα, αυτό το οποίο εγώ διαπιστώνω και μου φαίνεται θα συμφωνήσετε περισσότερο από εδώ πέρα, είναι ότι σε πολλά σημεία η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια φάση σχεδόν προνεωτερική. Δηλαδή, καλά-καλά δεν έχουμε καταλάβει ούτε την αξία ούτε την ουσία της επιστήμης. Πιστεύουμε σε παραμύθια γιατί αυτά διευκολύνουν. Οποιοδήποτε έρχεται να μας δώσει μια ερμηνεία απλή, μονοδιάστατη, επειδή δεν έχουμε και τίποτα εναλλακτικό να κάνουμε, τι πιστεύουμε. Δεν έχουμε εναλλακτικό τώρα γιατί όμως κυρίως. Γιατί οι πιο πολλές επιστήμες και συγκεκριμένα η οικονομική επιστήμη δεν δίνεται εύκολα στην ανάλυση που κατάφερε να κάνει ο Περικλής. Δηλαδή, αν πεις στο μέσο πολίτη για να μπορείς να μιλήσεις για οικονομικά πρέπει να διαβάσεις 15 τόμους, είναι λογικό ο μέσος πολίτης να μην πάει ποτέ να διαβάσει 15 τόμους και να συνεχίσει τον εύκολο δρόμο. Δηλαδή να βγει να του πει κάποιος ώρας ότι εγώ έχω 800 δισεκατομμύρια, είμαι 12 φορές πιο πλούσιος από τον Bill Gates που είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους, αλλά δεν το γράφει κανένα περιοδικό, μην το ματιάσουν, έτσι. Και να το πιστέψει. Στην Ελλάδα υπάρχει επίσης το εξής. Παρότι υποτίθεται ότι περνάμε κι εμείς σαν μια κοινωνία από τις πλουσιότερες, όπως μας έδειξε και ο Πέρι, περνάμε σε μια κατάσταση που η κοινωνία μας υποτίθεται ότι έχει όλες τις ευκαιρίες να έχει ένα πνεύμα
ολοκληρωμένο και να σέβεται την επιστήμη. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά σημεία βρίσκω να κυριαρχεί, μου φαίνεται και εσείς το ίδιο, ένα μεικτό πνεύμα που εγώ θα το έλεγα βλαχοϊνδιάνικο. Δηλαδή, από τη μια μεριά διατηρείς την ξεροκεφαλιά της ελληνικής επαρχίας, τα ξέρω όλα και είμαι ο μάγκας, και από την άλλη μεριά ακολουθείς τη λογική του Κοέλιο, ότι άμα αγαπάς κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί και σου ρίχνει φάσκελα, ας πούμε. Ή ξαπλώνω και ακούω τον ήχο του γρασιδιού και αυτό ερμηνεύει όλη την πορεία της ζωής. Δηλαδή, ένα γλυκερό σχήμα, το οποίο υποτίθεται ότι έχει και μεγάλη ερμηνευτική ικανότητα. Και άμα τους πεις, ρε μας τώρα, επιστήμη. Δεν πιστεύεσαι την επιστήμη και πιστεύεσαι τις τρίχες. Εσείς οι επιστήμονες είσαστε κοινικοί. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον σας ή τα μετράτε όλα με ύλη. Υπάρχουν ανώτερα πνεύματα. Υπάρχουν ανώτερα πράγματα. Υπάρχει το πνεύμα. Ποιο πνεύμα, ρε αδερφέ. Εδώ πέρα σου βάλανε έμφυα και ρίξε την κυβέρνηση, να πούμε, για 200 ευρώ. Και θα γυρίσεις και θα μου πεις εσύ τώρα για το πνεύμα που οφείλει να κυριαρχεί. Εγώ πιστεύω, και κατά κάποιο τρόπο συνοψίζοντας, ότι η λογική των μύθων στην ελληνική κοινωνία θα συνεχίζει όσο η πνευματική ελίτ, ας το πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιστήμη, δεν θα κάνουν δουλειές, θα συνεχίζεται αυτό που ζούμε, όσο αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν δουλειές σαν τη δουλειά που κάνει ο Πέρι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένα σημείο το οποίο αναδεικνύει και την επιστημονικότητα ενός επιστήμονα είναι η δυνατότητά του να εκλαϊκεύει, αλλά με επιστημονική αυστηρότητα. Να μην μπουρδολογεί δηλαδή, αλλά να στρώνει κάτω τον εαυτό του και να βγάζει δουλειά. Και μία παρένθεση και για την προσωπικότητα του Πέρι. Ο Πέρι είναι τρομερά εργατικός. Και του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, στην εργατικότητα τον ζηλεύω, κυριολεκτικά. Επίσης είναι και φιλόζωος. Έχει και ένα σκυλάκι, τον Γκλίφ, ας πούμε. Που τον άφησε. Για δουλειές δεν μπορούσε να έρθει. Είχε πάει για δουλειές ο Γκλίφ. Ναι. Πήγε για δουλειές ο Γκλίφ, δεν μπορούσε να έρθει. Τι θα το σπουδάσεις, αλήθεια. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει το παιδί. Αστυνομικό σκύλο, καλώς θα ήταν. Ευτυχισμένο να είναι. Λοιπόν, ευτυχισμένο να είναι το παιδί. Λοιπόν, και φιλόζωος, αλλά τρομερά εργατικός και τρομερά συνεπής. Δεν τον έχω πιάσει δηλαδή ποτέ ούτε να γράψει κάτι, ούτε να πει που να μπορείς εύκολα να το κρίνεις. Σε πολύ μεγάλη αντίθεση, βέβαια, με άλλους συναδέλφους. Με λιγότερα μαλλιά. Πολύ, πολύ λιγότερα μαλλιά. Δεν θα σας πω ποιον εννοώ. Που βλακολογούν, ας πούμε, αδιακρίτως. Μας βάζουν και τους ψηφίζουμε κιόλας και τους δίνουμε και πολλούς σταυρούς, έτσι. Και τελικά μετά την κάνουν μέσα από τη θεωρία παιχνίων του. Τους. Εν πάση περιπτώσει, συναντάω κατά κάποιο τρόπο και τη μάγκη σε αυτό. Λοιπόν, κλείνω σε εξής. Διευρύνοντας λιγάκι το ζήτημα των μύθων που έθεσε και ο Περικλής προλίγου. Δεν αδεχόμαστε μονάχα μύθους για το τι είναι η Ελλάδα μες στον κόσμο. Έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο Πέρι. Καταπίνουμε και μασάμε και άλλους μύθους. Όπως για παράδειγμα, πόσο καταστροφική είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια οικονομία εις βάρος μας τα τελευταία χρόνια. Τεράστιοι μύθοι. Ξεχνάνε όλοι αυτοί οι οποίοι μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες να μας πούνε ότι τα τελευταία 30 χρόνια με βάση τα δεδομένα. Δεν έχω κάτι αντίστοιχο πέρι γιατί δεν ήξερα θα μιλήσει για τους μύθους, αλλά περιλαμβάνεται στο καινούριο βιβλίο μου, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στον επόμενο χρόνο. Δεν σας μιλώ για τη στρατηγική η οποία κυκλοφορεί αρχές Δεκέμβρη. Σας μιλάω για την παγκόσμια κρίση διαχείριση αλλαγής και καινοτομίας που γράφω τώρα. Λοιπόν, με δεδομένα. Σε όρους ακαθάριση του Εθνικού Προϊόντος κατά κεφαλήν. Τα τελευταία 30 χρόνια ήταν τα καλύτερα χρόνια για όλη την ανθρωπότητα. Η απόλυτη φτώχεια έπεσε σε καταπληκτικό βάθμο. Πολλοί θα μου πούνε, ναι, αυτό το αντίτιμο ήταν να διευρυνθεί η ανισότητα. Πριτς και η ανισότητα συρρυκνώθηκε σε πλανητικό επίπεδο. Τονώθηκε μονάχα σε ανεπτυγμένες κοινωνίες της Δύσης. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι μπορούν να παραπονιούνται για την αύξηση της ανισότητας μόνο. Πολλοί λένε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν χρόνια βίας, πολέμου, καταπίεσης. Λάθος, μύθος. Τα τελευταία χρόνια, με βάση στοιχεία, αποδεικνύεται τα τελευταία 30 χρόνια ήταν τα πιο ειρηνικά χρόνια του πλανήτη μας. Με ραγδαία μείωση των πολέμων, των θυμάτων από τους πολέμους, γενοκτονίες και τα ρέστα. Απλά και μόνο αναφύεται το μεγάλο πρόβλημα της τρομοκρατίας, που βέβαια σε όρους μαζικών φαινομένων ή απολύων
δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι συμβολικά βέβαια και σε άλλα επίπεδα. Αλλά είτε έτσι τ' αλλιώς και σε αυτό το τομέα τεράστια η βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά, όχι τυχαία. Δηλαδή όλες αυτές οι βελτιώσεις. Μην φανταστείτε ότι έτσι έτυχε και έγινε. Όλα αυτά είναι γέννημα του καπιταλισμού και να μην φοβόσαστε τη λέξη. Ο καπιταλισμός θα δημιουργεί όλα αυτά τα ωφέλη. Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Και τη μείωση των θανάτων στις γέννες και την αύξηση, τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών των εγγράμματων σε όλο τον πλανήτη. Ένας καπιταλισμός βέβαια που και στην Ελλάδα δεν πρέπει να μένει, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δικιά μου την οπτική, σε ένα πλαίσιο αποθεσμοποιημένο. Δηλαδή, πολλοί τι λένε, ήρθε η εποχή για deregulation, για απορρίθμιση. Και τώρα κάνω και μία μικρή κριτική και προς την άλλη πάντα. Ποια είναι η άλλη πάντα? Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι όταν θέλεις μία κοινωνία ή ένα κόσμο προοδευτικότερο, πιο ανοιχτό, πιο ελεύθερο, πρέπει να διαγράψεις από κάθε σημείο την έννοια του κράτους ή της παρέμβασής του. Αυτό δεν γίνεται. Σίγουρα πρέπει πολλές ρυθμίσεις να απλοποιηθούν, πρέπει να ανατοποθετηθούν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη μια κοινωνία χωρίς θεσμούς. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα είναι το εξής παράδοξο. Καταστρέφουμε τους θεσμούς μας, αυξάνουμε την παρουσία του κράτους συγχρόνως και στην ουσία πνίγουμε όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να μας ξαναδώσουν μία θέση σε μία αναπτυξιακή τροχιά που την έχουμε ανάγκη. Αλλά η λύση δεν είναι στενά οικονομική, επιστημονική. Μακάρι να ήταν. Να καθόμαστε στα γραφεία μας και στα βιβλία μας. Η λύση είναι πολιτική. Και όπου να είναι, εκτιμώ και εύχομαι ότι θα τη δώσουμε την πολιτική λύση σαν κοινωνία. Ευχαριστώ.